Το πλάνο της κατασκευής του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης με επιβολή διοδίων μπαίνει σοβαρά στο σχεδιασμό του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, η πολιτική ηγεσία του οποίου προσανατολίζεται, όπως ξεκαθαρίζει, σε μια λύση υλοποιήσιμη, η οποία δεν αποκλείει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Ο Υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών Γιάννης Κεφαλογιάννης επανέλαβε χθες από το Ρέθυμνο ότι τα διόδια για το έργο του ΒΟΑΚ δεν αποτελούν ταμπού. Νομίζω ότι αποτελεί πολιτική υποκρισία να μην πούμε ότι αυτό το ζήτημα δεν είναι και υπό συζήτηση. Δεν λέω ότι θα είναι διόδια και δεν θα υπάρχει ή αυτά είναι μονόδρομος. Είναι ένας από τους τρόπους χρηματοδότησης τους οποίους εξετάζουμε. Τώρα, τις συγκεκριμένες λεπτομέρειες και το πόσο θα είναι το ύψος των διοδίων, ποιος θα είναι ο τρόπος υπολογισμού των διοδίων, αν καταλήξουμε, επαναλαμβάνω, σε αυτή την λογική, και πώς ακριβώς θα τοποθετηθούν, είναι κάτι το οποίο θα είναι βεβαίως υπό εξέταση. Ο κύριος Κεφαλογιάννης δήλωσε ότι αν η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο καταλήξουν στη λύση των διοδίων, θα εξεταστεί αν θα υπάρξουν εξαιρέσεις για τους μόνιμους κατοίκους. Αν μπορέσουμε βεβαίως, να το πούμε σε απλά ελληνικά, να μετακυλήσουμε το κόστος μόνο στον επισκέπτη και όχι στον κάτοικο, θα ήταν κάτι το οποίο θα ήταν ευκταίο. Αν μπορεί να γίνει, βεβαίως και θα το κάνουμε. Αν δεν μπορεί να γίνει για νομικούς λόγους ευρωπαϊκού κεκτημένου, νομίζω είναι κάτι το οποίο θα το εξετάσουμε. Ο Υφυπουργός Μεταφορών και Υποδομών κατηγόρησε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για οπισθοδρόμηση στο έργο του ΒΟΑΚ. Υπάρχει μια πολιτική υποκρισία εδώ πέρα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ προηγουμένως είχε θέσει θέμα διοδίων, άρα αυτό έχει μπει στον δημόσιο διάλογο πολύ νωρίτερα. Το αν μπορεί να συμβεί αυτό είναι κάτι που θα το εξετάσουμε, αλλά πρέπει να δούμε αν συνάδει και με το ευρωπαϊκό κεκτημένο για λόγους ισότητας. Βρισκόμαστε στο σημείο 0, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Κεφαλογιάννης, υπογραμμίζοντας πως δεν υπάρχει καμία μελέτη για το έργο. Αυτό το οποίο βρήκαμε πρακτικά ήταν ένα σκίτσο. Δυστυχώς, τα τελευταία 4,5 χρόνια η προηγούμενη ηγεσία, η συγκεκριμένη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, δεν έπραξε τίποτα πέραν από έναν διαγωνισμό εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ο οποίος, για να το πούμε απλά ελληνικά, είναι ποιες εταιρείες κάποια στιγμή θα διαφερθούν όταν θα γίνει το έργο, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι είναι θεωρητικό κατασκεύασμα, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν μελέτες. Την ίδια στιγμή από τα Χανιά, η βουλευτής Ντόρα Μπακογιάννη τόνιζε ότι είναι ουτοπία να συζητάμε για κατασκευή του έργου χωρίς διόδια. Επί της αρχής, ο ΒΟΑΚ θα έχει διόδια, διότι αν μπούμε σε άλλη λογική, τα δυσέγγωνά μας δεν θα έχουν δρόμο για να μπορούμε να πάνε με ασφάλεια από τα Χανιά στο Ηράκλειο ή στον Άγιο Νικόλαο. Η ίδια στο περιθώριο της συνάντησής της με τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων για το συνδετήριο δρόμο ΒΟΑΚ αεροδρομίου εμφανίστηκε επικριτική, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης απέναντι στις θέσεις της κυβέρνησης για τον ΒΟΑΚ. Σκέφτηκα πολύ εάν θα πρέπει κάποιος να απαντήσει ή όχι. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σκηνή. Και καλά θα κάνουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να συνειδητοποιήσουν ότι η εποχή της κοροϊδίας και της επικοινωνιακής πολιτικής τελείωσε οριστικά με τις εκλογές. Ο τομεάρχης μεταφορών και υποδομών του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Βαρεμένος, έσπευσε να σχολιάσει. Διόδια και για τους κριτικούς θέλουν η κυρία Μπακογιάννη, ο κύριος Κεφαλογιάννης και άλλοι της Νέας Δημοκρατίας για να δουν τον βόρειο άξονα της Κρήτης να κατασκευάζεται. Προφανώς η έλλειψη αυτών των διοδίων ή μήπως και η προείσπραξή τους εμπόδισε τις κυβερνήσεις τους να υλοποιήσουν τον άξονα. Εκεί λοιπόν που χρωστούσαν το έργο, έρχονται τώρα όχι μόνο να ζητήσουν και διόδια για τους κριτικούς, αλλά να ακυρώσουν ό,τι έχει κάνει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, λες και αυτοί ήρθαν να κυβερνήσουν κάποια άλλη χώρα. Σχετική ανακοίνωση εξέδωσε και η Νομαρχιακή Επιτροπή Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία, αφού αναφέρεται σε επικοινωνιακού τύπου ενασχόληση της κυρίας Μπακογιάννη με το θέμα του ΒΟΑΚ, σημειώνει. Η κυβέρνηση δεν έχει συγκεκριμένο σχεδιασμό για το έργο, γι' αυτό και εξακολουθεί να αντιπολιτεύεται τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο σχεδιασμός της προηγούμενης κυβέρνησης δεν προέβλεπε διόδια και η εναρμόνιση αυτής της επιλογής με τα κυκλοφοριακά δεδομένα και την ευρωπαϊκή νομοθεσία ήταν δεδομένα. Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται στην Κρήτη ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Κώστας Καραμαλής, ο οποίος μαζί με άλλα κυβερνητικά στελέχη θα έχει συναντήσεις αποκλειστικά για το θέμα του ΒΟΑΚ.